Κατερίνα πήγε να το πει, την πάθαν κι άλλοι έτσι, Κατερίνα, αυτό πήγε να πεις προηγουμένως, ε. Ναι, ναι. Σένιωσαν, ναι, και μετά ο Μπάτμαν άρχισε το μπάσκετ του Πάρη. Ωραία, κλείσε κάτι τελικούς, την έχει πατήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Το βόλι είναι κλασικό. Και μόλις όλοι που το βλέπαμε, ρε παιδί μου, εμείς οι βολέοι. Εμείς που ξέρουμε από βόλι. Ναι, μπράβο, ναι, που έχουμε παίξει την πίτη βολή και ξέρουμε. Μόλις έγινε το 2-1 σετ, είδαμε αυτή τη φάση σε πέδα, λέμε το πήρε Ολυμπιακό. Δηλαδή με το που γίνεται 2-1 είναι τόσο άθλημα ψυχολογία στο βόλι. Εμένα και αυτό μ' αρέσει. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Ψυχολογία, ναι, είναι φροηντικό. Είναι φροηντικό. Λακανικό. Και γι' αυτό αρέσει στις γυναίκες στο βόλι. Δηλαδή είναι ψυχολογία Μπάτμαν. Και εμένα που έχω γυναικεία φύση μέσα. Μπράβο, επειδή είναι και σωματικές επαφές. Αυτό είναι που με τρελαίνει, έτσι. Αυτό που τα κορμιά πάλλονται. Υπάρχει ενέργεια, αλλά δεν ξέρω. Υπάρχει ενέργεια διοχετευμένη στο χωροχρόνο. Είναι πριν, ξέρεις, που είσαι με μια κοπέλα, γουστάρεστε, αλλά υπάρχει αυτός ο ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός, μπράβο, Κατερίνα, αυτή τη λέξη ψάχναμε. Είναι το άθλημα σφινάκι, ας πούμε, στο κέρασμα. Πόσο κομμένο άθλημα, ρε φίλε. Τι ανάλυση θα έχει για το βόλι, βάλτε να πέσουν τα ίδια να έχουν. Μα αυτά μόνο εδώ τώρα. Στα άλλα τα ράδια θα πούνε εδώ μας φτάσανε αυτοί που μας φτάσανε. Ναι, εντάξει, θα λένε για τα 3 μέτρα, για τους πασαδόρους, τίποτα. Για τις αντένες. Ναι, για τις αντένες και για τις γραμμές των 3 μέτρων. Μου αρέσει που χαιρόμαστε μόνοι μας με τις αναλύσεις. Τίποτα, το κλείσαμε. Ήταν καλή αυτή, ήταν καλή. Το λέω εγώ που είμαι απ' έξω.